Νομίζω ότι ο Έμφυα λειτουργήσε ως ταφόπλακα και στο θέμα της εθνικής οικονομίας, αλλά και ως τρομακτικού επίπεδου εμπόδιο στο να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία να επικοινωνήσει το έργο της και να ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Ο Έμφυα. Το εισπράτεται αυτό. Το εισπράττω καθημερινά. Αυτά δεν είναι μόνο δική μου πεποίθηση, γιατί και εγώ είμαι θύμα του Έμφυα. Ο κάθε Έλληνας πολίτης είναι θύμα του Έμφυα. Και ξεκίνησε ως χαράτσι, το οποίο το λέει και η λέξη χαράτσι. Το χαράτσι ήταν ένας κεφαλικός φόρος που επιβλήθηκε επί τουρκοκρατίας. Αυτό το κεφαλικό φόρο τον επανέφερε ο Βενιζέλος προ 2-3 ετών. Εμείς είχαμε υποσχεθεί κατάργηση του χαρατσιού. Το χαράτσι το οποίο ήταν ανομιμοποίητο, διότι έμπαινε μέσα από τους ηλεκτρικούς λογαριασμούς του ρεύματος, όχι μόνο νομιμοποιήθηκε, απέκτησε νομική διάσταση, έγινε νόμος και σήμερα ο κάθε Έλλην πολίτης υποχρεούται να πληρώσει από το υστέρημά του που δεν έχει. Και η χώρα δεν ωφελείται. Διότι ξέρετε πώς είναι τα ανίσπρακτα ωφέλη. Η χώρα δεν ωφελείται. Και όχι μόνο δεν ωφελείται η χώρα, αλλά καταστρέφονται και οι Έλληνες. Να λέτε ότι πρέπει όχι μόνο στη μείωση να προχωρήσουμε, αλλά ένα βήμα ακόμα πιο πέρα και να το καταργήσουμε. Είπατε. Είπα να το καταργήσουμε, ναι. Και εγώ επιμένω να το καταργήσουμε, έστω και 2-3 ημέρες τώρα που είμαστε πριν τις εκλογές. Θα ήθελα να ακούσω από τα στόματα του Πρωθυπουργού ότι θα καταργηθεί. Διότι είναι κρίμα λόγω του Έμφυα και λόγω του Έμφυα, όχι μόνο λόγω του Έμφυα, λόγω του Έμφυα όμως κυρίως, η παράταξη αυτή τη στιγμή να παραδώσει την εξουσία σε ένα άλλο κόμμα.